Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν στην Καλαμαριά και μάλιστα σε τεταμένη ατμόσφαιρα. Η αναγέννηση Καρδίτσας έστειλε το πρώτο μήνυμα στο 21, όταν η προσπάθεια του Μπουντούρη σταμάτησε στο δοκάρι. Και στο 29 με το Γιάννη Χλωρό κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Στο 36 οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για χέρι του Ρόβα, όμως ο διαιτητής έδειξε να συνεχίζει το παιχνίδι. Και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου η Καρδίτσα πέτυχε τον απόλυτο ευνηδιασμό. Ο Μπουντούρη σημείωσε το 0-2 και πλέον το έργο του Απόλλωνα έγινε εξαιρετικά δύσκολο. Οι Πόντιοι κατάφεραν να ξαναμπούν στον αγώνα στο 61, όταν ο Αθανασιάδης κέρδισε το πέναλτι, το οποίο αξιοποίησε ο Παρμαξίδης και έγραψε το 1-2. Θεωρώ ότι τα παιδιά διαχειρίστηκαν εξαιρετικά, ειδικά το πρώτο ημίχρονο, που κυριαρχήσαμε σε όλους τους τομείς. Μπορέσαμε και μετουσιώσαμε τις ευκαιρίες μας σε γκολ, προηγηθήκαμε με 0-2. Και φυσικά αυτό σίγουρα είχε σαν αποτέλεσμα το να αγχώσει περισσότερο τον αντίπαλο. Νομίζω όμως ότι κάποιοι άνθρωποι κλέβουν τον δρόμο των παιδιών, κατάμετρα πλέον. Δεν σέβεται κανένας ούτε την ιστορία αυτής της ομάδος, ούτε την προσπάθεια που κάνει μια ομάδα υγιέστατη και γνωρίζετε πολύ καλά τι λέω. Και μάλλον κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν το ποδόσφαιρο σε κάποια χρόνια πίσω, που στις πισούνες γινόταν ρινγκ και στα ποδητήρα πέφτανε ξύλο.